Με νέα επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό της χώρας, ο Ιατρικός Σύλλογος Δράμας θέτει σειρά θεμάτων γενικότερο ενδιαφέροντος αλλά και τοπικά ζητήματα, όπως η κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο της Δράμας, για το οποίο ο Ιατρικός Σύλλογος αναρωτιέται γιατί συνεχώς υποβαθμίζεται. Αναφορά γίνεται επίσης και στο ζήτημα της κατασκευής της νέας σιδηροδρομικής γραμμής, θέτοντας το αίτημα η Δράμα να συνδεθεί με τη λεγόμενη σιδηροδρομική Εγνατία. Όχι, είναι η δεύτερη φορά που στέλνουμε επιστολή προς τον Πρωθυπουργό. Την κοινοποιήσαμε και προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θα κοινοποιηθεί και προς τους βουλευτές της Δράμας. Σκοπός μας είναι να πιέσουμε κεντρικά την εξουσία, να λάβει τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να σταματήσει η υποστελέχωση του νοσοκομείου Δράμας και γενικά αυτή η κατάσταση την οποία βιώνουν οι συνάδελφοί μου, οι οποίοι εργάζονται εντός του νοσοκομείου. Το δεύτερο κύμα πέρασε. Έχει μείνει, τα προβλήματα παραμένουν στο νοσοκομείο της Δράμας. Σύμφωνα με όσα λένε οι επιστήμονες, ίσως ζήσουμε ένα κύμα ακόμα μέσα μετά το Σεπτέμβριο. Οπότε έχουμε ένα χρονικό διάστημα ώστε να προετοιμαστούμε και σαν ομός και σαν νοσοκομείο. Ο Ιατρικός Σύλλογος Δράμας, εκτός από αυτό το θέμα, ξαναφέρνει στην επικαιρότητα, με αφορμή και το ογκολογικό συνέδριο το οποίο έγινε και αυτό που θα γίνει του κυρίου Κασαράκη, και το θέμα του ογκολογικού τμήματος στο νοσοκομείο Δράμας, βραχίας νοσηλείας, ώστε οι θεραπείες των ασθενών με ογκολογικά προβλήματα να γίνονται εντός του νοσοκομείου, καθώς επίσης και το ότι πλέον η Δράμα έχει αποκλειστεί από τη σιδηροδρομική σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη. Οπότε η μόνη σύνδεση που θα έχουμε με τη Θεσσαλονίκη θα είναι η Εγνατία, η επικοινωνία της Δράμας με την Εγνατία Οδό. Άρα θα πρέπει να πιέσουμε την εξουσία να πάρει και να λάβει γρήγορα αποφάσεις, ώστε ο δρόμος επιτέλους που συνδέει τη Δράμα με τη Θεσσαλονίκη να γίνει και να υλοποιηθεί ως έργο, γιατί το περιμένουμε εδώ και δεκαετίες να γίνει αυτό. Είμαστε από τις λίγες επαρχιακές πόλεις, εμείς και η Έδεσα, που δεν έχουμε επικοινωνία με την Εγνατία Οδό.